Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην διαμόρφωση των μέσων αποθήκευσης. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο υπολογιστή μου και εμφανίζονται τα μέσα αποθήκευσης του υπολογιστή μας. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων η δισκέτα, ο σκληρός δίσκος C και η μονάδα CD με το γραμμα D. Όταν αγοράζουμε ένα σκληρό δίσκο, αυτός δεν είναι διαμορφωμένο. Θα πρέπει να τον διαμορφώσουμε εμείς για να μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτό δεν συμβαίνει με τις δισκέτες. Οι δισκέτες είναι ήδη διαμορφωμένες από τις εταιρείες παραγωγής. Για να διαμορφώσουμε ένα μέσο αποθήκευσης, κάνουμε ένα δεξί κλικ επάνω του και στη συνέχεια κλικ στην εντολή διαμόρφωση. Η διαμόρφωση έχει ως αποτέλεσμα να διαγράφονται όλα τα αρχεία, τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το μέσο αποθήκευσης. Αν δηλαδή μέσα στη δισκέτα είχαμε αποθηκεύσει κάποια αρχεία, με τη διαμόρφωση αυτά θα διαγραφούν. Επιλέγουμε παραδείγματος χάρη γρήγορη διαμόρφωση και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί εκκίνηση. Εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου όπου το λειτουργικό σύστημα μας προειδοποιεί πως θα σβηστούν όλα τα δεδομένα από αυτό το μέσο αποθήκευσης. Εμείς επιλέγουμε OK. Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει και τη δημιουργία μιας δισκέτας εκκίνησης MS-DOS, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δισκέτα σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή μας.